και παραμυθούμενοι αυτήν
ειδώντες την Μαρίαν ότι Ταχαίος ανέστη και εξήλθεν, υπολούθησαν αυτοί λέγοντες, ότι υπάγει στο μνημείο ή να κλάψει εκεί. Ιούν Μαρία ως ήρθεν όπου είναι ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν έπεσε εις τους πόδας αυτού, πνεύουσα αυτόν. Κύριε, η εισόδε που καν απέθανε μου ο αδελφός. Ιησούσον, ως είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνερθώντας αυτοί οι Ιουδαίους πλέοντας, ενευρυμίσατο το πνεύματι και ατάραξεν εαυτόν και είπε, ούτε θήκατε αυτόν, λέγουσιν αυτό, Κύριε, έρχου και είδε. Εδάκρισεν ο Ιησούς, έλεγον ον Ιουδαίοι, είδε πως εφήλει αυτόν. Την έρθε εξ αυτών είπων, ουκ η δύνατο ούτως ο ανοίξες τους οφθαλμούς του τυφλού ποιήσε, είναι και ούτως μη αποθάνει. Ιησούς ουν πάλιν εμβριμόμενος εν εαυτό έρχεται εις το μνημείο, ειν δεσπήλαιον και λίθος επέκειτο επ' αυτό. Λέγει ο Ιησούς, άρατε τον λίθον. Λέγει αυτό η αδελφή του τεχνικότος Μάρθα, Κύριε, ήδη όσοι, τεταρτέως γαρεστή. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ουκ είπον σοι, ότι εάν πιστεύσεις όψι την δόξα του Θεού, ήραν μου τον λίθον που είναι ο τεχνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε, Πάτερ ευχαριστώ σοι ότι ήκουσάς μου. Εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπων, ή να πιστεύσω συν ότι είμαι απέστειλας. Και ταύτα λοιπόν πολύ μεγάλη εκράβγασε, Λάζαρε δε προέξω. Και εξήλθεν ο τεχνικός δεδεμένος της πόδας και τα σκύρας κυρίες και η όψης αυτούς ο δαρείο περιεδέδετο. Λέγει αυτής ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και άφετε υπάγει. Πολλοί εκ των Ιουδαίων οι ερθόντες προς την Μαρίαν και θεάσαμενοι αεπίσεν ο Ιησούς.